Λακωνική ήταν στα σχόλιά τους ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλιν για την κίνηση του Γιάννη Βαρουφάκη να παραδώσει την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή φάκελο με τις απομαγνητοφωνήσεις που, όπως λέει, έχει κάνει από τις συνεδριάσεις του Eurogroup του 2015 όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας. Οι κύριοι Σεντένο και Ρέγκλιν ρωτήθηκαν από την ανταποκρίτρια του Euronews, Μαρία Ψαρά. Well, honestly, ειλικρινά δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω επ' αυτού. Πολιτικά είναι κάτι για το οποίο λυπούμαστε, αλλά κανένα σχόλιο. Δεν ξέρω τι είχε αυτός ο φάκελος. Συμφωνώ ότι λυπούμαστε για την παραβίαση της εμπιστευτικότητας. Την ίδια στιγμή θα περίμενα ότι θα έχει χρησιμοποιήσει όλα όσα εκείνος ο ίδιος θεωρεί ενδιαφέροντα στο βιβλίο του που έχει εκδοθεί. Ο πρόεδρος της Βουλής πάντως, Κώστας Τασούλας, επέστρεψε ως απαράδεκτο το φάκελο με το στικάκι στον επικεφαλής του Μέρα 25.